Το σκληρό ροκ το Πασόκ, καθώ επιτίθεται με βαρύ χαρακτηρισμού κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, απαντώντα στι φήμε περί αιτήματο συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ουδέποτε υπήρξε επίσημο θεσμικό αίτημα συνάντηση του Πρωθυπουργού προ τον πρόεδρο του Πασόκ κινήματο αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιο βρίσκονται προφανώ σε βέρτιγκο εξαιτία τη προσωπική αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη μπροστά στον κίνδυνο να χάσει την καρέκλα του. Ο Πρωθυπουργό βάπτισε ως θεσμική πρόσκληση ένα πρόχειρο «Τα λέμε» που αντάλλαξε με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε διάδρομο της Βουλής ενώπιον δημοσιογράφων το Δεκέμβριο του 2021. Εκείνη τη χρονική στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης χαιρετούσε τον Πρωθυπουργό της χώρας του. Όπως όμως έμαθε όλη η Ελλάδα, μαζί και εμείς, οκτώ μήνες μετά, τότε ο κύριος Μητσοτάκη χαιρετούσε εκείνον που παρακολουθούσε η ΕΕΠ στην οποία ο ίδιος προείσταται. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεν χαιρετούσε ο Πρωθυπουργός τον αρχηγό του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, αλλά ο θήτης το θύμα του. Η ανυποληψία και το θράσος τους δεν έχουν όριο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη συνεχίζει τις επαφές του με ξένου αξιωματούχου, αναζητώντας συμμαχίε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενόψι των εκλογών.